έξι και πλέον χρόνια διαρκών περικοπών, κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας είχαμε επιτέλους καλές ειδήσει. Καλές ειδήσει όχι μόνο για την πορεία της χώρας αλλά και της οικονομίας αλλά κυρίως καλές ειδήσει για την ελληνική κοινωνία που δικαιούται μετά τον οριμαγδό της ύφεσης να κοιτάξει ξανά το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Στο χθεσινό Eurogroup, μετά από έξι χρόνια συνεδριάσεων αυτού του οργάνου, όπου η Ελλάδα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, επισφραγγίστηκε μία θεμελιώδης αλλαγή της εικόνας. Μια αλλαγή η οποία δεν ήρθε ως κεραυνός ενεθρία, συντελείται εδώ και καιρό και έχει να κάνει και με τη διεθνή θέση της χώρας. Με την ευρωπαϊκή πορεία της, αλλά και με τους συμμάχους που έχουμε πλέον δίπλα μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη και απομονωμένη, αλλά βρίσκει ισχυρή στήριξη και υποστήριξη από μια σειρά πολιτικών δυνάμεων και κυβερνήσεων που έχουν πια κατανοήσει ότι αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός δικαιούται πια να γυρίσει σελίδα. Δικαιούμαστε να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεση και του δανεισμού, προκειμένου να αποπληρώνουμε παλιότερα χρέη. Σας θυμίζω και τις τελευταίες α, εκθέσεις που είδαν το φως τη δημοσιότητας και αποδεικνύουν ότι ο δανεισμό πήγαινε ω επιτοπλίστων για να ξεπληρώνουμε προηγούμενα χρέη και δεν πήγαινε στην πραγματική οικονομία. Έχει δημιουργηθεί πλέον λοιπόν μια πεποίθηση και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτό ο λαό και αυτό ο τόπο που υπέφερε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και άδικα εξαιτία επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων δικαιούται να επιστρέψει στον χώρο, στο, στο δρόμο τη ανάκαμψης. Αυτή η αλλαγή στάση όμω, αυτό ο μεγάλο μετασχηματισμό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο κυρίω, γιατί εκεί παίρνονται οι αποφάσει και στο επίπεδο των κυβερνήσεων, δεν ήταν, ε, ε, δεν ήρθε ο κεραυνός εν δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν ήταν θείο δώρο. Ήταν ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής προσπάθειας, μεθοδικής δουλειάς, των ε, διαπραγματευτικών μας προσπαθειών, των διπλωματικών μας πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών μας παρεμβάσεων. Σε όλα τα επίπεδα. Στις ε, συνόδους κορυφής, στις ε, συνόδους των Υπουργών Οικονομικών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις. Γιατί η κυβέρνησή μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής σύγκρουσης που υπερβαίνει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που αφορά την διαχείριση των κρατικών χρεών στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και έδωσε μια διαπραγματευτική και πολιτική μάχη με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, αλλά και με προσοχή και επιδεξιότητα. Και οφείλω να το πω αυτό σε μεγάλο βαθμό, η προσπάθεια και η δουλειά που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και δουλειά. Και είναι μια δουλειά που αποδίδει σήμερα καρπούς. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup, πέραν του ότι δικαιώνει αυτές τις προσπάθειες, πολύμινες προσπάθειες, αποδεικνύει και κάτι ακόμα. Ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να υποχωρεί διαρκώς σε παράλογες απαιτήσεις. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της αξιολόγησης χωρίς την ομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Επιπρόσθετων από όσα είχαμε συμφωνήσει τον περασμένο Αύγουστο. Από την πλευρά μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, τόσο απέναντι στους δανειστές, όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι εφαρμόσαμε τη συμφωνία, αξιοποιώντας όμως κάθε δυνατότητα ευελιξίας, με στόχο την κοινωνική προστασία. Περάσαμε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς να επιφέρουμε καμία μείωση ούτε ένα ευρώ στις κύριες συντάξεις και καταφέροντας να διασώσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών συντάξεων. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον αγροτικό κόσμο, προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, δώσαμε πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε 2,5 εκατομμύρια σχεδόν ανασφάλιστους συμπολίτε μας, εγγυηθήκαμε το δημόσιο χαρακτήρα των υποδομών της χώρας και κυρίως της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Τυρίσαμε λοιπόν τη συμφωνία κρατώντας την κοινωνία όρθια και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ανοίγει έτσι τώρα ο δρόμος για την εκταμίευση μιας μεγάλης δόσης η οποία θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Ένα σημαντικό τμήμα της, θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων υποχρώσεων του Δημοσίου. Και έτσι θα κλείσει άλλο ένα κεφάλαιο στην προσπάθειά μας για την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά. Την ίδια στιγμή έχουμε για πρώτη φορά έναν συγκεκριμένο, αποτυπωμένο οδικό χάρτη για την ελάφρυνση, για την απομείωση του δημόσιου χρέους ένα νοδικό χάρτη που προβλέπει συγκεκριμένα σαφή βήματα τα οποία θα αποτυπωθούν και σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τις 24 του Μάη όπου θα συνεδριάσει εκ νέου το Eurogroup και θα είναι βήματα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ο απαραίτητο δημοσιονομικό χώρος, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, που είναι το ζητούμενο, αλλά και για την κατοχύρωση και διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, που αποτελεί προτεραιότητα και επιλογή μας. Θέλω, όμως, να εσύ. πω ότι σήμερα βεβαίως δικαιούμαστε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν δικαιούμεθα να πετάμε στα σύννεφα. Γιατί ξέρουμε καλά ότι η νέα φάση στην οποία εισέρχεται η χώρα και η ελληνική οικονομία θα είναι και μια πιο απαιτητική φάση. Χρειάζεται σχέδιο, αποφασιστικότητα για ρήξει και τομέ με κατεστημένες αντιλήψει και νεοτροπίες και λογή κατεστημένα συμφέροντα. Χρειάζεται τόλμη αλλά και αποτελεσματικότητα για να μπει οριστικά η οικονομία σε μια τροχιά απογείωσης. Ωστόσο, όσο κρίσιμο είναι να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, θα μου επιτρέψετε να πω άλλο τόσο εγκληματικό είναι κάποιοι να προσπαθούν με ψεύδι, συκοφαντίες, κινδυνολογία και διαρκή καταστροφολογία να δηλητηριάζουν τον ελληνικό λαό προσπαθώντας να του μεταφέρουν τη δική τους μιζέρια. Κατανοώ βεβαίω και όλοι κατανοούμε ότι το εγχώριο πολιτικό, οικονομικό και μηντιακό κατεστημένο για άλλη μια φορά μετά το Γενάρη του 2015 εν της πιο κρίσιμης αξιολόγησης αυτής που περνάμε τώρα έπαιξε τα ρέστα του κόντρα στην κυβέρνηση. Βλέπετε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί εκτό από την ελπίδα του ελληνικού λαού που χθε αναγεννήθηκε, υπάρχει και η ελπίδα της διαπλοκή που χθε πέθανε οριστικά. Έπαιξαν και ευτυχώ για τον ελληνικό λαό, ευτυχώ για τη χώρα, έχασαν. Διότι στην προσπάθειά τους να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση, προσέφεραν κακές υπηρεσίε πάνω απ' όλα στην ίδια τη χώρα. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να οδηγήσουν αυτή τη διαπραγμάτευση σε παίρνοντα διαρκώ τι θέσει των πιο ακραίων εκ των δανειστών. Προσπάθησαν να προεξοφλήσουν ότι θα οδηγηθούμε σε λήψη επιπρόσθετων μέτρων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχεδόν παρακαλούσαν να τα δεχθούμε. Σχεδόν εκλυπαρούσαν τους εταίρους και τους δανειστές να σκληρύνουν τη στάση τους και ξέρετε, όχι απέναντι σε εμά, αλλά απέναντι στη χώρα. Και όταν είδαν ότι διαψεύδονται, άρχισαν να τα ρίχνουν και στου εταίρου. Ότι είναι πολύ ανεκτικοί <laughs> απέναντι στην κυβέρνηση και στην Ελλάδα. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι ο στόχος τους δεν είναι να ασκήσουν αντιπολίτευση αλλά να επιδοθούν σε μια ασύστολη καταστροφολογία χωρίς να λογαριάζουν και το κίνδυνο μιας γενικευμένης αποσταθεροποίησης. Το θέμα είναι ότι δεν βάζουν μυαλό ούτε και τώρα. Ενώ η χώρα έχει μπει, έχει πετύχει μια σημαντική απόφαση χθες του Eurogroup, συνεχίζουν να με ψημιρούν. Αντί να δούνε το δάσος, δηλαδή το κλείσιμο της αξιολόγησης και της συμφωνία για την απομείωση του ελληνικού χρέους, επικεντρώνουν στο δέντρο, δηλαδή στον μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Στην ελληνική πρόταση που έγινε δεκτή και οδήγησε στην αποφυγή α, της λήψης νέων πρόσθετων μέτρων 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται ίσως ότι θα προτιμούσαν τα νέα μέτρα που θα επιβάρυναν του Έλληνες πολίτες, αλλά ας μου επιτραπεί να ξεκαθαρίσουμε εδώ για να διαλυθεί και η παραμικρή σκιά που μπορεί να έχει δημιουργηθεί. Ο μηχανισμός δημοσιονομικής διόρθωσης δεν είναι ούτε μέτρα, ούτε πολύ περισσότερο μνημόνιο, όπως προσπαθούν να πείσουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που προβλέπεται ήδη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Προβλέπεται τόσο από τους μηχανισμούς του 2PAC και 6 όσο και από τον ελληνικό νόμο. Αυτό που προσθέσαμε εμείς δεν ήταν τίποτα άλλο από συγκεκριμένες εγγυήσει για την αυτόματη εφαρμογή της διόρθωσης σε περίπτωση απόκλησης από τους στόχους συμφωνίας. Μιας διόρθωσης που ούτως ή άλλως υποχρεούσε όταν δεν πιάνει στους στόχους και αυτό προβλέπεται από όλες τις συμφωνίες τις έχει υπογράψει έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί οι ελληνικέ κυβερνήσει και από αυτήν που υπογράψαμε εμεί τον περασμένο καλοκαίρι. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι ένα πλεονασμό μπορεί. Σε καμία περίπτωση όμω δεν μπορεί να πει κάποιο ότι πρόκειται για νέα μέτρα ή πολύ περισσότερο για νέο μνημόνιο όπω επιμένει α, η, προπαγάνδα, η στρατευμένη προπαγάνδα τι τελευταίε μέρε. Ο μηχανισμός αυτός όμως, και εδώ είναι το κυριότερο στο οποίο πρέπει να μείνουμε, να σταθούμε, η διόρθωση δεν θα χρειαστεί. Και δεν θα χρειαστεί διότι για πρώτη φορά στα έξι χρόνια της κρίσης έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βγει. Έχουμε ένα πρόγραμμα ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής και λογικών στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος που δεν απαιτεί πρόσθετε, δεν θα απαιτήσει πρόσθετε δημοσιονομικέ επιβαρύνσει. Και αυτό δεν είναι μια ευχή. Δεν είναι μια εκτίμηση. Επιβεβαιώνεται τόσο από τα στοιχεία τη Eurostat, όσο και από τι προβλέψει τη Κομισιόν. Και επιβεβαιώθηκε ήδη για την πιο δύσκολη χρονιά. Τη χρονιά εκείνη που μα έλεγαν ότι καταστρέψαμε την οικονομία διαπραγματευόμενη. Τη χρονιά που είχε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, ένα δημοψήφισμα και φυσικά τα Capital Controls. Επιβεβαιώθηκε για το 2015, όταν η ελληνική οικονομία κατάφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από α, ένα περίπου μήνα, κατάφερε πλεόνασμα 1% πάνω από το στόχο. Και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία θα πιάσει χωρίς κανένα μέτρο, το στόχο και του 2016. Διότι ήδη όταν το 2015 βρίσκεσαι 2% πάνω από το στόχο του 2016, σημαίνει το 2016 και βεβαίως με την προοπτική της επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έχεις ήδη πιάσει το στόχο. Άρα αποκλείεται η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού μέχρι την 1η του 2017 και για όλο το 2017. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 18 και το Μάη του 19, καθώς ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 16 μπαίνουμε σε θετική τροχιά ανάπτυξης, ενώ η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, ενώ ο ελεκτικός και φορολογικός μηχανισμός είναι ήδη σε τροχιά ανασυγκρότησης. Η ελληνική οικονομία όπως είπα και προχθές στην ομιλία μου στη Βουλή, είναι σαν το συμπιεσμένο ελαττήριο. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να το αφήσει. Και η απόφαση που αναμένουμε του Eurogroup 24 του, του Μάη, ειδικά με την αποτύπωση του οδικού χάρτη και όχι απλά υποσχέσεων, αλλά συγκεκριμένων δράσεων για την ελάφρυση του χρέους, θα σηματοδοτήσει αυτό ακριβώς ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, αφήνει πίσω της έξι χρόνια ύφεση, αφήνει πίσω της έξι χρόνια σκότους και βλέπει επιτέλους το φως της ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω όμως τώρα δεν είναι η ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για επανάπαυση. Τώρα είναι η ώρα για σκληρή και συγκροτημένη μεθοδική δουλειά. Και τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε σωστά τις επόμενες κινήσεις, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανασυγκρότηση της οικονομίας, η ώρα να αντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να βγούμε μια ώρα αρχίτερα, όχι μόνο στις αγορές, να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτό το καθεστώς της Επιτροπίας στο οποίο μπήκε η χώρα από το 2010. Και ταυτόχρονα να στρέψουμε την προσοχή μας στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες την καθημερινότητα των πολιτών, απελευθερωμένοι από την έγνοια την καθημερινή μιας εντατικής διαπραγμάτευσης. Και εκεί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία στην η υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, για να πετύχουμε μια ανάπτυξη που δεν θα βασίζεται στη συντριβή της εργασίας και την ασυδοσία της ολιγαρχίας, αλλά θα είναι μια ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Διότι για μας η ανάπτυξη πάνω απ' όλα πρέπει να αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και όχι κάποιους λίγους. Κάποιους λίγους που την αξιοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια τα χρόνια της ανάπτυξης όπου δεν δημιουργήθηκε καμιά κοινωνική υποδομή ικανή να προστατεύσει τους πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δική μας διακυβέρνηση θα είναι πολλαπλώς πιο χρήσιμη στα χρόνια της ανάπτυξης. Διότι βεβαίως είναι δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης να μοιράζει τα βάρη δίκαια, αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο δείγμα δικαιοσύνης να μοιράζει τον παραγόμενο πλούτο δικια. Τα ωφέλη δίκαια. Συνεπώς, βασικός στόχος από εδώ και πέρα είναι αυτός ο παραγόμενος πλούτος. Να υπάρξει πλούτος, να υπάρξει ανάπτυξη, να μειωθεί ανεργία, να υπάρξουν δουλειές. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κοινοποιώντας παραγωγικέ και ζωντανέ δυνάμεις ελληνικής κοινωνίας. Ο προσανατολισμός όλες πρέπει να στραφεί στις μεγάλες, στις πραγματικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα και ο ελληνικός λαός. Να προσελκύσουμε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις σημαίνει δουλειές. Να ολοκληρώσουμε τάχιστα τα μεγάλα έργα. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμα και να το εντατικοποιήσουμε κατά πολέμηση της ανεργίας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Να καταπολεμήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία δώσουμε τη μάχη για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και βεβαίως να μείνουμε σταθεροί στο στόχο μας, στη μεγάλη αυτή μάχη που ξεκινήσαμε, ενάντια στη διαπλοκή και στη διαφθορά, στο μεγάλο απόστημα του τόπου. Στις νέες συνθήκες της πολιτικής σταθερότητας και της οσιδοξίας που εμπνέουν οι χθεσινέ αποφάσεις του Eurogroup, είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να τα καταφέρουμε. Κυρίως είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, οι πολίτες, όλοι μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να επιστρέψει η Ελλάδα σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Το δικαιούται ο λαός μας, μετά από έξι χρόνια που υπέφερε πολύ, το δικαιούται ο τόπος. Σας ευχαριστώ. Έβαλες εδώ. Όχι, είναι Μάλιστα. Είναι... Ακούσαμε